μα σήμερα. Λόγω καλημέρα και δεν λέει Ελένη Μπούντου. Δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα το κορίτσι μας, να ξεκουραστεί και μια μέρα. Οπότε μόνο Ελένη Πούλου σήμερα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε όμως παρέα, έχουμε πολλά να πούμε. Έχει Μουντιάλ, φυσικά και έχουμε πολλά να πούμε. 1 Ιουλίου σήμερα και είναι και γιορτή. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Χρόνια πολλά στον Αργύρι, την Αργυρούλα. Δαμιανός Δαμιανή βλέπω εδώ στο εορτολόγιο και Κοσμάς. Σπάνια ονόματα. Ζέστη θα κάνει σήμερα. Ε, Γιάννη. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον καιρό. Γιατί κάθε πρωί λέμε τον καιρό εδώ πέρα. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 31 βαθμούς και ασθενείς δυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι προβλέπεται μεταβολή του καιρού με σποραδική συννεφιά, θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 27 και μικρή ενίσχυση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Στον πρώτο αγώνα χθες Γαλλία-Αργεντινή, τι ματσάρα έγινε! 4-3 με προσωπικό σοου του Εμπαπέ. Εδώ Γιάννη χθες το πρωί βγάζουμε Σταύρο Κόλκα από Ολλανδία και συζητάμε λίγο και στοιχηματικά. Του λέω τι βλέπεις Εμπαπέ να παίξουμε σκόρερ. Μπα λέει Ποκμπά. Του έστειλα μήνυμα το απόγευμα. Εγώ τα έλεγα για Εμπαπέ. Τι το πρώτο το πέναλτι που κέρδισε μόνος του με εκείνη την απίθανη κούρσα που πέρασε τους πάντες. Τα άλλα δύο γκολ που έβαλε, δηλαδή το Καζάν παραμιλούσε χθες και απέκλεισε φυσικά την Αργεντινή. Αποκλείστηκε και ο Ρονάλντο. Θα έχουμε δηλαδή, εκεί που είχαμε το ερώτημα, ποιος θα το σηκώσει φέτος, Ρονάλντο ή Μέση, κανένας από τους δύο είναι η απάντηση. Αποκλείστηκε και η Αργεντινή και η Πορτογαλία. Του μεγάλου Φερνάντο Σάντος, να πούμε σε αυτό το σημείο. Μένει εκτός ο δάσκαλος. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Προχώρησε η Ουρουγουάη που την αγαπάμε εξίσου και εκείνη. Ανέκαθεν, αλλά και λόγω Πάμπλο Γκαρσία. Δύο παιχνίδια έχουμε και σήμερα. Ισπανία-Ρωσία στις 5, εκεί κι αν γίνει τουρλουμπούκι. Το περιμένω αυτό το μάτς πώς και πώς. Και οι δύο ομάδες, η Ισπανία σκόραρε 3 γκολ στον πρώτο της αγώνα και μετά από 1 και προχώρησε. Η Ρωσία απ' την άλλη βάζει αβέρτα γκολ. Λογικά θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και δεν νομίζω ότι η Ισπανία θα καταφέρει να κάνει αυτή την κατοχή, το μονόπλευρο, το παιχνίδι από τη μία πλευρά απέναντι στη Ρωσία. Από την άλλη έχουμε το βράδυ Κροατία-Δανία. Τώρα που αποχώρησε και η Πορτογαλία, νομίζω ότι θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις σε Κροατία. Στη συνέχεια θα έχουμε και Γιάννη Σαπουτζάκη από SDNA που ήταν στη Ρωσία και γύρισε το παιδί μας πίσω. Θα μιλήσουμε μαζί του να μας πει τι κρατάει από όλες αυτές τις μέρες που έμεινε στο Μουντιάλ, την εικόνα που έχει, ποιες ομάδες βλέπει να προχωράνε, τις εντυπώσεις του από τις πόλεις που επισκέφτηκε και φυσικά για τα χθεσινά και τα σημερινά παιχνίδια. Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Είναι όλοι στα αυτοκίνητα, στο δρόμο για Χαλκιδική και έχουμε μείνει εσύ και εγώ σε αυτή την πόλη να τη φυλάμε. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, έφτασα πολύ νωρίτερα. Αντί να κάνω δηλαδή γύρω στο 40 λεπτό, τα λεωφορεία ήρθαν μπαμ μπαμ το ένα πίσω από το άλλο, σε 20 λεπτά ήμουν εδώ πέρα. Έχει και πάρα πολύ ζέστη έξω ήδη. Γύρισε ο Σταύρος Κόλκας στην Ελλάδα. Διάβαζε στο Facebook τι έγραφε 10 μέρες τώρα με αυτήν την κοκκυρία που είχαμε. Λείπω εγώ. Κυριακή που γυρνάω, κανονίστε τα μπάνια σας, το είπε ο άνθρωπος. Γύρισε από την προετοιμασία ο Σταύρος. Την Τρίτη ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της βασικής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Αύριο Δευτέρα έχουμε κι άλλο ένα φιλικό. Εκεί θα βγουν κάποια ακόμα συμπεράσματα. Έχουμε παίξει ήδη δύο φιλικά. Στο ένα κέρδισε ο ΠΑΟΚ, στο άλλο ήρθε ισόπαλος με την Άντερλεχτ. Έχουμε διάφορες ειδησούλες. Ο Κάτσε ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Στον Παναθηναϊκό. Έχει βγει σήμερα και ένα ρεπορτάζ, διαβάζω εδώ στο ΠΑΟΚ 24, για τη ρήτρα του. Ο μέσος που ανήκει στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε πάει από τη χειμωνιάτικη μεταγραφική περίοδο στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού μαζί με τον Γιάννη Μιστακίδη. Ο Παναθηναϊκός θέλησε να συνεχίσει τη συνεργασία με τον Κάτσε.
πήγε και αυτό που βγαίνει με τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι δύο ομάδες συμφώνησαν η ρήτρα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό να είναι γύρω στους 400.000 ευρώ, ποσό που αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, χωρίς να έχει γίνει ακόμα το deal με Pyeong Bongsat, να φαντάζει τεράστιο, έτσι. Για το Γιάννη Μιστακίδη βέβαια, διάβαζα χθες ότι δεν τον παραχωρεί προς το παρόν ο Λουτσέσκου. Η επιθυμία του είναι να τον κρατήσει μέχρι και τον Αύγουστο, να έχουν δηλαδή ολοκληρωθεί τα όποια παιχνίδια δώσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη πριν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα, στο οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα είναι βέβαια. Και μετά να, αφού έχει σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για τον νεαρό επιθετικό, να αποφασίσει αν θα τον παραχωρήσει δανεικό ή αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι τελείωσε και η ιστορία το μια ανάσα από που και ο ΠΑΟΚ, καθώς χθες υπέγραψε, ανακοινώθηκε επίσημα από την Όριτς. 1η Ιουλίου ξεκινάει λοιπόν ο Πούκη σήμερα με ελεύθερη μεταγραφή. Τα Καναρίνια θα ανακοινώσουν επισήμως τη μεταγραφή του σήμερα, 1 Ιουλίου. Άρα τελείωσε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα λογικά για Κόντε ή για κάτι άλλο. Έτσι, και περιμένουμε ακόμα το Βέρνμπλουμ. Λοιπόν Γιάννη, πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε με Γιάννη Σαπουτζάκη να κάνουμε ωραία μουντιαλική συζήτηση. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Μπουγάτσα με Hangover, μέχρι και τις 12 θα κάνουμε παρέα. Τώρα σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και το Γιάννη Σαπουτζάκη από το SDNA που βρέθηκε στα γήπεδα της Ρωσίας για το Μουντιάλ, να κάνουμε μια ωραία μουντιαλική παγκόσμιου επίπεδου ποδοσφαιρική συζήτηση. Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας FM και ενώ το μήνυμα που θέλετε να πείτε, την καλημέρα σας, ένα σχόλιο για τα χθεσινά μάτς, για τα σημερινά, αποστολή στο 54526. Η χρέωση είναι 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε το Γιάννη σε 3 λεπτάκια. Ωραία. Να πούμε λίγο ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει διπλή προπόνηση, μία πρωινή και μία απογευματινή. Το βλέμμα φυσικά και στρέφεται στο επόμενο φιλικό που θα δώσει ο Δικέφαλος, το οποίο είναι αύριο στις 6 απέναντι στην Νόρτζελαντ. Θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα επιστρέφει την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί ξανά την άλλη εβδομάδα. Είχαμε και ένα πρόοπτο μικρό. Ο Χαρίσης χθες, να βρω λίγο το θέμα. Ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της χθεσινής απογευματινής προπόνησης είχαμε ένα μικρό απρόπτο. Ο Έλληνας μέσος κατά τη διάρκεια μιας άσκησης και συγκεκριμένα σε μια διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και σηκώθηκε κουτσένοντας. Έδειχνε να πονάει αρκετά στον αστράγαλο. Αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Σήμερα θα εκτιμηθεί η κατάστασή του. Η πρώτη διάγνωση είναι διάστρεμα στην αριστερή ποδοκνημική. Θα γίνει ο ιατρικός έλεγχος σήμερα για να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος αποχώρησε με το ποδήλατο για το ξενοδοχείο και δεν συνέχισε φυσικά το πρόγραμμα. Είχαμε χθες και σεμινάριο όμως από Λουτσέσκου. Ανέβασε η ΠΑΕ ένα ωραίο βιντεάκι που δείχνει τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να κάνει μαθήματα τακτικής, σεμινάριο το αποκαλεί, είπα, πάνω στην ανάπτυξη και το pressing. Είπα, ΠΑΟΚ, η οποία στο Twitter, στο λογαριασμό που έχει στο Twitter, έκανε ένα πολύ ωραίο tweet, πολύ ωραίο. Έκανε μια μίνι ποδοσφαιρική καζούρα στον Ροντρίγκο Ρέι, ο οποίος είναι Αργεντίνος. Και τον έχει μία φωτογραφία που παρακολουθεί το χθεσινό μάτς που έδωσε η Αργεντινή κόντρα στη Γαλλία και αποκλείστηκε με 4-3. Το έχει ανεβάσει λοιπόν με τη λεζάντα, δύσκολο απόγευμα για τον Ροντρίγκο Ρέι μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής. Εννοείται ότι υπήρχε τεράστια καζούρα, ειδικά από τους Βραζιλιάνους. Μάτος Ενρίκε, οι δύο Βραζιλιάνοι του ΠΑΟΚ, το πήραν έτσι λίγο στο ψηλό, αφού είναι φανατικός υποστηρικτής. Εννοείται, αφού είναι Αργεντινός της Αλμπισελέστε.
Ωραία, τα έζησε όλα σε αυτό το απόγευμα, αφού από την κόλαση πήγε στο παράδεισο και πάλι πίσω. Γιατί ξεκίνησε το 1-0 με το πέναλτι, ισοφαρίζει η Αργεντινή, προηγείται η Αργεντινή με αυτό το γκολ. Και μετά με 2 γκολ του Εμπαπέ είχαμε την πλήρη ανατροπή. Έχουμε το Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, τι γίνεται? Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, να εδώ, κρατάω τα σκύπτρα της πρωινής ζώνης. Σε άφησε μόνη σου σήμερα, Λίγο να μην ξεκουραστεί, μωρέ. Να ξεκουραστεί. Γύρισες? Επέστρεψα, μετά από 10 μέρες εκεί. Και πώς είναι, γιατί το σύνδρομο στέρησης από τα γήπεδα νομίζω θα είναι λίγο σκληρό στην καθημερινότητά σου. Οπωσδήποτε. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, και 10 μέρες είναι πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι, ναι, ότι εντάξει, φορτάσαμε ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να πω. Ήταν και τέτοιο το πρόγραμμα που είχε αρκετά παιχνίδια, οπότε αν μη τι άλλο γύρισα γεμάτος. Γιάννη, 10 μέρες είδες 10 παιχνίδια? 9. 9, πω. 9. Τι ωραίο, 9 μέρες, 10 μέρες, 9 παιχνίδια. Ποιο παιχνίδι θυμάσαι, πρώτα απ' όλα? Ποιο θα μου μείνει? Ναι. Από άποψη ποδοσφαίρου που είδα, το πιο γεμάτο παιχνίδι θα έλεγα ότι ήταν το Βέλγιο-Τινησία. 5-2. Το 5-2 ακριβώς, το προηγούμενο Σάββατο. Από εκεί και πέρα, το πιο ωραίο παιχνίδι που είδα, λέει και το πιο ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, αυτό το παιχνίδι Βέλγιοι έκαναν πάρτι. Ναι. Το πιο ωραίο παιχνίδι θα πω ότι ήταν ίσως αυτό της Γερμανίας. Γερμανία-Μεξικό. Αυτό που αποκλείστηκε. Όχι, το Γερμανία-Μεξικό, ναι. Η πρεμιέρα της. Αυτό που θα έλεγα, ναι. Ότι φάνηκε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά με τη Γερμανία. Πίστευες εκείνη την πρώτη μέρα ότι θα αποκλειστεί? Ορίστε. Περίμενες από το πρώτο κοινό παιχνίδι ότι θα αποκλειστεί τελικά η Γερμανία? Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι όσο κακή και αν ήταν η Γερμανία, αυτό που και έλεγα και το είχα γράψει κιόλας, ότι πίστευα ότι στα άλλα δύο παιχνίδια δεν μπορούσε να ήταν ξανά τόσο κακή. Και σίγουρα τα εμπόδια που είχε να ξεπεράσει η Γερμανία, βγάζοντας το παιχνίδι με το Μεξικό, δεν ήταν και τα ψηλότερα. Και παρόλα αυτά εμφανίστηκε και στα δύο παιχνίδια πολύ μέτρια, και από τη Σουηδία ακόμα που την κέρδισε δεν άξιζε να την κερδίσει. Και βέβαια εντάξει, okay, όταν χάνεις από την Νότια Κορέα που ήταν από τις πλέον αδύναμες ομάδες. Ναι. Δεν θα πω ότι ήταν η πιο αδύναμη σε καμία περίπτωση, δεν ήταν, αλλά ήταν από τις αδύναμες ομάδες, και μια Νότια Κορέα που δεν είχε σε τίποτα να θυμίσει την Νότια Κορέα προηγούμενων διοργανώσεων, που ήταν πραγματικά καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι εντάξει, τότε δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Πιστεύεις ότι είναι επειδή έπαιζαν κόντρα στην πρωταθλήτρια, βγάλαν ένα τσικ παραπάνω, είχαν ένα τσικ παραπάνω κίνητρο στο παιχνίδι τους οι τρεις ομάδες που αντιμετώπισε? Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, okay, εντάξει, όταν παίζεις κόντρα στον πρωταθλητή, σίγουρα αυτό σου δημιουργεί κίνητρο, αλλά δεν νομίζω ήταν αυτός ο λόγος που οι τρεις ομάδες αυτές κατάφεραν και, okay, οι δύο την κέρδισαν, η τρίτη δεν την κέρδισε, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα. Και έχασε στο τελευταίο λεπτό, τον καθυστερήσαν. Νομίζω ότι αυτό το βασικό στοιχείο που μένει για τη Γερμανία είναι ότι τελικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μάλλον, και να έχουμε μια εικόνα του τι συμβεί μέσα στο Μουντιάλ από τη χρονιά που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές της μιας εθνικής ομάδας. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας, αν ξέρεσουμε τον Κρός, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Οι υπόλοιποι δεν πρωταγωνίστησαν. Με τη Real Madrid, τα περισσότερα αστέρια, θα το πούμε έτσι, είχαν κάνει μια πολύ μέτρια σεζόν. Ναι, και αυτό βγαίνει. Δηλαδή, βέβαια, και αυτό βγαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ζιλ δεν είχε κάνει καλή σεζόν με την Arsenal. Και δεν τον επέλεγε κιόλας στα τρία μάτσα, έτσι. Ναι, στο ένα μόνο, βέβαια. Νομίζω, τον έβαλε αλλαγή. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο Γκιντογκάν δεν είχε κάνει και την καλύτερη σεζόν με τη Manchester City. Ο Μίλερ δεν είχε κάνει και την καλύτερη σεζόν με την Bayern. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί οι παίκτες έχουν κάνει μια μέτρια χρονιά με τους συλλόγους τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο
στα τέλη του Ιούνιου και στις αρχές του Ιούλη να εμφανίσουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και να μπορέσουν να πάρουν τη Γερμανία στην πλάτη τους και να την πάνε μακριά. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το ότι υπάρχουν οι παίκτες της Γερμανίας οι οποίοι κάνανε πραγματικά μια καλή χρονιά, ήταν οι άπειροι παίκτες της. Και αυτό βεβαίως ήταν δεδομένο ότι θα βγει. Δηλαδή, όταν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα ο Τίμο Βέρνερ, έκανε μια καταπληκτική σεζόν. Εκεί που δεν το περιμένεις, δεν είναι στα ονόματα star της Εθνικής Γερμανίας. Ναι, αλλά σίγουρα όταν έβλεπε κανείς το ρόστερ της Γερμανίας, έβλεπε και κύκλωνα τον Τίμο Βέρνερ, διότι ήταν αυτός που πήρε την Λειψία από το χέρι μαζί με τον Φόρσμπεργκ φέτος και έκανε μια καταπληκτική σεζόν. Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις από αυτούς τους παίκτες στο πρώτο του Μουντιάλ. Ναι, βάσει έλλειψης εμπειρίας, έτσι, να πάρουν τους ολόκληρη ομάδα. Και μάλιστα τέτοια βαριά ομάδα, με τέτοια φανέλα. Ακριβώς. Από αυτό την που άλλη, έλεγα... πες. Όχι, πες μου εσύ. Απλά ήθελα για να κλείσω με την Γερμανία, ότι τα πάντα κάνουν και ένα κύκλο. Και η Γερμανία έχει καταφέρει τα τελευταία 16 χρόνια... Να είναι πρωταγωνίστρια. Κοντά 16 χρόνια, όχι απλά να πρωταγωνιστεί, να θεωρείται αποτυχία το να πάει στους 4, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχει καταφέρει να φτάνει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά σε όλα τα μεγάλα τουρνουά. Και αυτό είναι χτίζει μέταλλο. Γι' αυτό και ένας τόσο πρόωρος αποκλεισμός πρέπει να είναι γερό ηλεκτροσόκ. Σίγουρα είναι. Από την άλλη, αγαπημένη σου Γαλλία, δίνει σοου. Και χθες θυμήθηκα την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι, στο 1-2 της Αργεντινής βλέπω τον Ντεσάμπ άνετο και κουλ στον πάγκο, κάθεται σταυροπόδι και λέω δεν θα κάνει τίποτα. Θα ήταν τεράστια ποδοσφαιρική αδικία να πέρναγε χθες η Αργεντινή. Ναι, συμφωνώ. Θα ήταν τεράστια ποδοσφαιρική αδικία. Εγώ όταν έγινε το 1-2 σκέφτηκα ότι όπα, εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι η Γαλλία δεν είναι και η ομάδα που μας έχει δείξει ότι έχει το μέταλλο που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Ωστόσο, εντάξει, αποκαταστάθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μετά από εκείνο το σημείο και μετά, δηλαδή από την άκρη που βρεθήκαν πίσω στο σκορ και έπειτα κάνανε ό,τι ήθελαν στο γήπεδο. Επέβαλαν το ρυθμό τους και πέρα από τα 3 γκολ που βάλανε είχαν και άλλες ευκαιρίες. Και γενικότερα. Ωραίο ποδόσφαιρο. Φανταστικό ποδόσφαιρο. Φανταστικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι βγαίνει στη Γαλλία αυτό που λέγαμε και μαζί πριν από κάποιες εβδομάδες, ότι η Γαλλία έχει ένα πληρέστατο ρόστερ. Ναι. Ένα σε όλες τις γραμμές είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Εγώ, αν μου έλεγε κανείς να βρω μία αδυναμία της στο ρόστερ και κάτι που βγήκε και χθες, μέχρι το σημείο πολύ το πολύ. Θα έλεγα ότι ήταν στο δεξιά άκρο της άμυνας, διότι ο Παβάρ καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα σκαλί κάτω από τους υπόλοιπους. Ωστόσο, χθες ήταν αυτός που έβαλε εκείνη την κολάρα. Και έβαλε την Γαλλία ξανά στο παιχνίδι. Και έφερε το παιχνίδι στα ίδια, βέβαια. Πολύ ωραίο γκολ. Εκεί που δεν το περιμένεις. Από τα πιο ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, ο Εμπαπέ. Εγώ ήμουν σίγουρη χθες για τον Εμπαπέ. Το είπα και εδώ πέρα το πρωί, το λέγαμε με την Ελένη στην εκπομπή. Το περίμενα ότι θα σκοράρει. Και επειδή δεν παρακολουθώ την Παρί, θα είμαι ειλικρινής, καθαρά από αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, τον περίμενα ότι θα σκοράρει χθες και θα είναι, αλλά φυσικά δεν και φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο φοβερός. Ένα ματς μόνος του. Δεν νομίζω ότι μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα είναι τόσο καλός. Λες, Γιάννη, και είναι 20 χρονών. Η κίνηση που κάνει τη φάση που κερδίζει το πέναλτι είναι συγκλονιστική. Μα πέρασε δηλαδή, τους πάντες. Να βγάλουμε λίγο τα 2 γκολ που έβαλε μετά. Αλλά η κίνηση που κάνει στην αρχή και κερδίζει το πέναλτι και που στην αμέσως επόμενη φάση που κερδίζει ένα φάουλ έξω την περιοχή το οποίο θέλει ο Πογκμπά ψηλά. Ο Πογκμπά που για μένα είναι η μόνη απογοήτευση αυτής της Γαλλίας. Ναι, δηλαδή, ναι, γιατί περιμένουμε παραπάνω πράγματα. Και χθες ο Πογκμπά δεν είναι. Δεν ήταν αυτός που περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει λοιπόν μία φάση που κερδίζει το πέναλτι και στην αμέσως επόμενη πάλι φεύγει πάει να φύγει μόνος του και τον σταματάει ο Ταγιαφίκο πάνω στην γραμμή ουσιαστικά και κερδίζει το φάουλ εκεί η Γαλλία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει. Μοιάζει πραγματικά να μην έχει αντίπαλο. Φοβερός. Κίνηση με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, ταχύτητα, τεχνική.
βλέπεις να παίρνει κάποια μεταγραφή να φεύγει από την Παρή. Δηλαδή όταν κάνει αυτά τα πράγματα στα 20, νομίζω ότι μία από τις δύο της Ισπανίας λογικά θα ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του. Δεν γίνεται να τον αφήσουν. Νομίζω η Ρεάλ ήταν γερά στο παιχνίδι και όταν τελικώς κατέληξε στην Παρή. Μάλιστα. Όταν πέρσι το καλοκαίρι έφυγε από τη Μονακό και πήγε στην Παρή, η Ρεάλ ήταν γερά στο παιχνίδι, τελικώς πήγε στο Παρίσι. Είναι τέτοια τα νούμερα πλέον στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές που είναι πολύ δύσκολο να πεις για κάτι, δεν γίνεται. Διότι σίγουρα εντάξει, τα χρήματα που είχαν δαπανίσει από την Παρή πέρσι ήταν εξωφρενικά για ένα παιδί 19 χρόνων. Ναι, ναι, ναι. Κι όμως βλέπει κανείς ότι... Επιβεβαιώνονται. Επιβεβαιώνονται, ναι, έτσι ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι για τη Γαλλία μετράει πάρα πολύ αυτή ακριβώς η πληρότητα που έχει, διότι δεν είναι μόνο Εμπαπέ, είναι όλη η ομάδα της Γαλλίας, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα έλεγα ότι θα κάνω και μια πρόβληση, θα πω ότι δεν βλέπω τον τρόπο η Ουρουγουάη να την σταματήσει και να της δημιουργήσει πρόβλημα, οπότε επειδή ακριβώς δεν βλέπω τρόπο ούτε το Μεξικό να μπορέσει να προκαλέσει πρόβλημα στη Βραζιλία. Πάμε για Βραζιλία-Γαλλία. Πάμε για Βραζιλία-Γαλλία με την υποσημείωση ότι η Βραζιλία θα πρέπει να περάσει και το Βέλγιο, έτσι. Το οποίο Βέλγιο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ, πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Και ειδικά πολύ καλά και δημιουργικά μπροστά. Ναι, από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετική η σύνδεση. Εκεί που η Βραζιλία δηλαδή, οπότε, έχει τα ονόματα και δεν δείχνει μέχρι στιγμής επιθετικό πλουραλισμό για να νιώσεις ήσυχος ότι θα πάρει από τη μέση και μπροστά ένα παιχνίδι πάνω της. Εγώ έτσι λέω. Ακριβώς. Μα στηριζόμαστε στο τι είναι η Βραζιλία. Δεν είναι ότι έχει εντυπωσιάσει κανέναν ως τώρα. Στηριζόμαστε στην Βραζιλία και στο ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα αποκλείσει το Μεξικό και από εκεί και πέρα βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι το Βραζιλία-Βέλγιο. Αλλά εντάξει. Εφόσον τα καταφέρει η Βραζιλία, πάμε για, νομίζω, για έναν ημιτελικό Βραζιλία-Γαλλία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πολύ, πήγε 11 και 5 να πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά γιατί έχουμε να πούμε και για Ουρουγουάη. Ουρουγουανάρα. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, πάμε εμείς στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μπουγάτσα με hangover. Έχουμε τον Γιάννη. Εδώ είμαι. Ωραία. Τι μουσική είναι αυτή που μας έβαλες? Αυτό είναι το τραγούδι της Μπούντου. Καράσκο. Και δεν είναι ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Όλη τη χρονιά το είχαμε για μεγάλο γούρι, Γιάννη. Αν δεν βάζαμε Καράσκο, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε. Δεν κέρδισε. Μάλιστα. Και τώρα στο Μουντιάλ υπάρχει κάποιο γούρι και για το Μουντιάλ με το τραγούδι αυτό ή όχι? Σήμερα δεν έχει ένα ενδιαφέρον το Βραζιλία-Μεξικό? Δεν είμαστε λίγο Viva Brazil? Κάπου διάβασε τώρα ότι έχει θερήσει ίωση τους Μεξικάνους. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Δύσκολα τα πράγματα. Ο ένας γίνεται καλά, λέει, και εμφανίζουν άλλα συμπτώματα και ο προπονητής έχει πρόβλημα. Ναι. Πάντως, για να πάμε σε αυτό που αφήσαμε κλείνοντας την προηγούμενη ώρα, ότι δηλαδή για την Ουρουγουάη, ότι είχαν κάνει με την Ουρουγουάη. Ναι, ναι. Υπέροχος Καβάνη. Ο Καβάνη είναι υπέροχος. Θέλω όμως να το πάρω λίγο ανάποδα. Για πες. Επειδή έτυχε και είδα την Πορτογαλία σε δύο παιχνίδια. Ήταν η μόνη ομάδα που έτυχε να την δω δύο φορές. Ναι. Τόσο κόντρα στο Μαρόκο όσο και κόντρα στο Ιράν. Ήταν δεδομένο ότι ακόμα και αν προκρινόταν ή που προκρίθηκε, ο δρόμος στο τουρνουά δεν θα ήταν μακρύς. Δεν έπεισε κανέναν με την απόδοσή της. Όχι, κανέναν. Και φυσικά ο Ρονάλντο μόνος του δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Σε έναν όμιλο ο οποίος, εντάξει, αν εξαιρέσουμε την Ισπανία, οι άλλες δύο ομάδες δεν ήταν υψηλά εμπόδια, κατάφερε και στα δύο παιχνίδια αυτά οι άλλες δύο ομάδες να παίξουν καλύτερα από εκείνη. Ναι. Δηλαδή και πρώτα και κύρια κόντρα στο Μαρόκο, στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου, όπου το Μαρόκο ήταν πολύ ανώτερο, η Πορτογαλία είχε παίξει με τη φωτιά, είχε ρισκάρει, τελικώς μπορεί να κέρδισε ένα 0, αλλά το Μαρόκο είχε χάσει ούκο λίγες ευκαιρίες. Και κόντρα στο Ιράν, όπου μετά την ισοφάριση του Καρίμαν, την ευκαιρία που είχε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, το Ιράν την είχε κάνει γκολ. Σε ένα ανεπανάληπτο τέτοιο. Θα είχαμε τεράστια αλλαγή δεδομένων. Η Πορτογαλία θα ήταν εκτός. Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι αυτό το είδος ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες του Σάντος, νομίζω, που δεν είναι τόσο θεαματικά και δεν μπορούν να αφήνουν υποσχέσεις. Τώρα το πώς πήρανε το Euro είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και μάλιστα σε τελικό απέναντι στη Γαλλία, η Ναι. οποία είναι σχεδόν ίδια με τη σημερινή. Ναι. Δεν έχει Ναι. πολλές Λίγα, με διαφορές. απλά, Αν εξαιρέσει απλά νομίζω. Μπενζεμά που λείπει Με τα και μεγάλα είσοδο αστέρια δύο. ένα. Με τα μεγάλα αστέρια λίγο πιο έμπειρα πλέον. Αυτό. Δηλαδή σίγουρα ο σημερινός Γκρισμάν δεν είναι ο Γκρισμάν που ήταν πριν από δύο Το χρόνια. βλέπεις στα στημένα, στο πώς κινείται. Όλη η συμπεριφορά του είναι πολύ πιο ηγετική. Ναι, έτσι Πάμε ακριβώς. στην Ουρουγουάη με αυτά τα δύο υπέροχα γκολ του Καβάνη. Την κεφαλιά με κλειστά τα μάτια, έτσι δεν πρέπει να κοίταξε που είναι η εστία και Όχι, αυτό βέβαια, ακριβώς. είναι χαρακτηριστικό μεγάλου φορ. Βέβαια, βέβαια. Και θα έλεγα ότι η Ουρουγουάη έχει τύχει να έχει μπροστά δύο επιθετικούς όπου όταν δεν θα τα καταφέρει ο ένας, θα τα καταφέρει ο άλλος. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς συμπληρώνουν δύο παίκτες πραγματικά τεράστιας κλάσης ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι έχουν καταφέρει σε μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μια μεγάλη χώρα. Έχουν Λοιπόν, καταφέρει να διάβασες το αφιέρωμα της δημιουργήσουν. Βάσος, της Πρεβεζιανού, στο Όχι, SDNA. όχι, όχι, όχι. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο. Λέει ακριβώς αυτό που λες, 3,5 εκατομμύρια κάτοικοι κι όμως έχουν τέτοιο μέταλλο και μάλιστα Σουάρες και Καβάνη γεννήθηκαν στην ίδια πόλη με 3 εβδομάδες διαφορά. Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Λατρεύω αυτές τις Ήξερα ότι είναι από την, λεπτομέρειες. ήξερα, ή, ήξερα ότι είναι από την ίδια πόλη, αλλά δεν ήξερα ότι είναι. Μάλιστα. Θες να σου πω και ατάκα Καβάνη σε ένα γράμμα που είχε γράψει στον εαυτό του όταν ήταν 9 χρονών. Ναι, βεβαίως. Θα νιώσεις την καρδιά σου να χτυπάει στο στήθος και θα κυνηγάς την μπάλα σαν να παίζεις για το μεγαλύτερο τρόπαιο στον κόσμο. Σαν να παίζεις για ένα παγωτό. Και αν χρειαστεί να παίζω χωρίς παπούτσια, ξέρω πολύ καλά πώς να κλωτσίσω την μπάλα. Το έκανα ξανά, έτσι άρχιζα να παίζω. Τι να Μάλιστα. πεις για αυτό τον Λέει. παίκτη? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πάντως πραγματικά η Ουρουγουάη έχει δημιουργήσει τη δικιά της παράδοση, έχει δημιουργήσει τη δικιά της ιστορία στο Δύο Μουντιάλ. μουντιάλ έχει πάρει, έτσι. Ναι. 2 και Ναι. 15 Κόπα Αμέρικα. Ναι. Απλά νομίζω ότι κάπου εδώ το ταξίδι της θα σταματήσει. Δηλαδή, το είπαμε και προηγουμένως, μου μοιάζει αρκετά δύσκολο το να μπορέσει να αφήσει εκτός αυτή τη Γαλλία. Θα είναι και λίγο άδικο να δεις αυτή τη Γαλλία να μην προχωρά. Εμένα μου άλλαξε γνώμη, θυμάσαι. Αναγνωρίζω την ατομική ποιότητα των παικτών της Γαλλίας, αλλά δεν την έβλεπα πολύ μακριά. Εσύ επέμενες από την αρχή και έχεις δίκιο. Χθες με θάμπωσε. Από την άλλη, η Ουρουγουάη, ναι, σαφώς πιο έτοιμη, πιο καλή από την Πορτογαλία, αλλά λίγο ζορίστηκε. Δηλαδή, αν δεν έχει η Καβάνη θα έχει Σουάρες στη δύσκολη στιγμή. Αλλά δεν είναι το ολοκληρωτικό αυτό που παίζει η Γαλλία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να πούμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια που Ναι, ναι, έχουμε ναι. την φάση αυτήν. Λοιπόν, Θες τα είπαμε και οι δύο σημερινά? ότι. Ωραία, ναι, να τα πάμε από τα σημερινά να ξεκινήσουμε. Βραζιλία, Μεξικό. Εντάξει, είναι και με ίωση τα παιδιά. Παίζουν σκληρό ποδόσφαιρο. Και καλά να ήταν τα παιδιά. Νομίζω ότι το Μεξικό είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και την Στους πολύ μεγάλη ομίλους. ευκαιρία να δερματίσει πρώτο στον όμιλο, Και να να πέσει πάνω αποφύγει. στην Ελβετία. Την έχασε την ευκαιρία αυτή κοντά στη Σουηδία και νομίζω ότι κάπου εδώ θα το πληρώσει αυτό και θα Βλέπεις και αποχαιρετήσει την μεγάλο διοργάνωση. σκορ σήμερα δηλαδή με τη Βραζιλία? Ότι θα Βλέπω ότι περάσει ίσως σχετικά ανετά. να σκοράρουν και οι δύο. Βλέπω ότι σκοράρουν και οι δύο. Το Μεξικό έχει τον Τζιτσαρίτο. Ναι. Ναι, θα σκοράρουν και οι δύο. Δίκιο έχεις. Και το Λοιπόν, βράδυ έχουμε πάμε στο βράδυ. Βέλγιο-Ιαπωνία. Εντάξει, εύκολο. Το βράδυ έχουμε βέλει η Ιαπωνία. Είχα την αίσθηση ότι έχουμε Ισπανία-Ρωσία το βράδυ. Όχι. Αχ, 2 Ιουλίου ρε εσύ. Σου λέω τα αυριανά.
Σήμερα έχουμε 1 Ιουλίου. Σήμερα έχει Ισπανία, Ρωσία και Κροατία, Δανία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι με μπέρδεψε. Το βλέπω με το διάγραμμα. Δεν το είδαμε το πρόγραμμα το ημερολογιακό. Και μου βγάζει δίπλα στα χθεσινά τις διασταυρώσεις τους. Λοιπόν, Ισπανία, Ρωσία σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι η Ρωσία και εδώ που έφτασε είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατάφερε στον όμιλο και προκρίθηκε. Η Ισπανία χωρίς να έχει πείσει ιδιαίτερα κανέναν, δεν θα έχει πρόβλημα κόντρα στη Ρωσία και θα πάει στα πρωί τελικά. Διάβαζα ένα στατιστικό τις φορές που έχει αποκλειστεί η Ισπανία κόντρα σε διοργανώτριες χώρες. Το έχει καταφέρει Πολύ αυτό. ενδιαφέρον. 34 το απέναντι στην Ιταλία, το 50 απέναντι στη Βραζιλία και το 2002 απέναντι στη Νότια Κορέα. Καλά, φυσικά Μάλιστα. και σήμερα θα είναι πιο εύκολο Εκείνο το έργο. το παιχνίδι κόντρα στη Νότια Κορέα, το οποίο πραγματικά δεν νομίζω να το ξεχάσω εύκολα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι διαιτές είχαν παίξει ποδόσφαιρο προκειμένου να περάσει η Κορέα. Είχαν δηλαδή Νομίζω τα ότι η μαύρα. διοργανώτρια χώρα δεν έχει σπρωχτεί περισσότερο από ότι τότε η Νότια Κορέα. Όχι, σίγουρα, σίγουρα ποτέ. 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 Καταφέρανε και τη φτάσανε μέχρι και τα ημιτελικά, όπου εντάξει τότε έπεσε πάνω σε εκείνη τη Γερμανία, πήγε στον τελικό, που και πάλι βέβαια εκείνο το 1-1-0 εκείνο το παιχνίδι τη Γερμανία με την Κορέα. Με ένα γκολ από διπλή κόντρα του Μπάλακ. Νομίζω όμως ότι πραγματικά το τι είχε γίνει τότε. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι στον Όμιλο με την Πορτογαλία, εν συνεχεία για να αφήσουν εκτός την Ιταλία και ακόμα περισσότερο για να αφήσουν εκτός την Ισπανία, είναι κάτι το οποίο δεν Εγώ θυμάμαι ξεχνάω. πολύ έντονα το μάτς με την Ιταλία. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, Ισπανία σήμερα, ναι. Και η Οπότε αγαπημένη δεν μου νομίζω κάτι. Κροατία είναι στις 9 το βράδυ. Την αγαπάω την Κροατία, Γιάννη. Στηρίζω Κροατία μέχρι όπου πάει. Μπορεί να με κάνει να Πάρα ονειρεύομαι. πολύ. Μια πολύ ποιοτική ομάδα η Κροατία. Το έδειξε και στον Όμιλο ότι πραγματικά δίκαια. Ασυζητή δίκαια τερμάτισε πρώτη, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ καλές μονάδες. Έχει και την... δεν το συζητάμε. Η Δανία είναι για μένα από τις ευρωπαϊκές ομάδες η χειρότερη που βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Επειδή την είδα και όλα αυτή η Δανία στο... Ναι. Στο τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στη Γαλλία, δεν έχει να δείξει απολύτως τίποτα. Ήταν απλά ένας όμιλος στον οποίο, αν εξαιρέσει κανείς τη Γαλλία, οι άλλες τρεις ομάδες ήταν αρκετά χαμηλά εμπόδια. Η Δανία ήταν αυτή που εν τέλει είχε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σήμερα το ταξίδι θα σταματήσει εδώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει την Κροατία. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι η Κροατία, επειδή αν δεν κάνω λάθος, μετά βρίσκει απέναντί της στην Ισπανία. Ναι. Τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Ναι. Εγώ την πιστεύω. Η Ισπανία μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει δείγματα υπεροχής. Γι' αυτό. Όχι. Όχι, όχι. Απλά η Ισπανία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας τα 2 ευρωπαϊκά και το 1 μουντιάλ, να φτιάξει ένα μέταλλο. Και νομίζω ότι αυτό το μέταλλο με μια ομάδα όπως είναι η Κροατία μπορεί να παίξει το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Ξέρεις που πιστεύω ότι θα κριθεί, ότι τόσο η Κροατία όσο και η Ισπανία θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, δεν αφήνουν το παιχνίδι στον αντίπαλο. Και η Ισπανία δυσκολεύτηκε μέχρι στιγμής γιατί τα παιχνίδια που έδωσε δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν πιο πολύ αντιποδόσφαιρο. Αν ήταν λίγο πιο ανοιχτές οι γραμμές, όπως τα παιχνίδια που έδωσε η Κροατία στους ομίλους, ήταν λίγο πιο ανοιχτά, γι' αυτό και είδαμε ωραία παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι. Σίγουρα θα είναι από τα πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και είναι και το ποδόσφαιρο αυτό που λες ακριβώς. Το ποδόσφαιρο που παίζουν οι δύο ομάδες σε προειδεάζει ότι θα δεις κάτι πραγματικά καλό. Ωραίο, να να χαρείς, πούμε να και μπουν για το γκολ, Βέλγιο. να έχει φάσεις μια από εδώ, μια από εκεί. Θα είναι ωραίο. Να πούμε και για το Βέλγιο όμως, το οποίο πραγματικά εμένα, έχει εντυπωσιάσει εμένα. Ρε Αυτά Σιγιάννη, παιχνίδια το που μέχρι Φελαϊνί τώρα. γιατί τον έβαλε μόνο στο τελευταίο. Γιατί ο Δεν Φελαϊνί έπαιξε άλλο. δεν συγκαταλέγεται στην... Ο Μαρτίνεθ παίζει στο Βέλγιο ένα σύστημα 3-5-2, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να χωράει το Φελαϊνί. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τέτοια η πληρότητα του ρόστερ του Βελγίου, το οποίο ο Φελαϊνί μοιάζει χωράει. Να μην χωράει. Φοβερός Μέρτενς.
καταπληκτικός Μέρτενς. Νομίζω ότι μαζί με τον Αζάρ ο Μέρτενς είναι το δίδυμο που, από το οποίο ξεκινάει όλο το Βέλγιο. Φυσικά πάντα συνεργάζομαι με το γεγονός ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Λουκάκου, αλλά νομίζω ότι το δίδυμο Μέρτενς και Αζάρ είναι αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά στο Βέλγιο, σε συνδυασμό επίσης με το πόσο καλά παίζουν στα δύο φτερά Ράσκο και ο Μενιέ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πώς τρέχουν αυτοί οι δύο παίκτες, διότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το 3-5-2, ότι πρέπει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να εξαρτώνται πολλά πράγματα από τα δύο φτερά. Και ο Καράσκο και ο Μενιέ βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, κάνουν ένα πολύ καλό τουρνουά. Και ο De Bruyne είναι πολύ καλός, έχει ωραίες μονάδες και το Βέλγιο. Ναι, βέβαια. Μα καταρχάς, να δει κανείς το πόσο καλές μονάδες έχει, έρχεται δεύτερος πίσω από τον Λουκάκου, ο Μπατσουαγί, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μπροστά. Βασικός, ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι πρόκειται να έχει κανένα θέμα με τον κόντρα στην Ιαπωνία. Και πάμε για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι του Βελγίου με τη Βραζιλία, νομίζω, στην επόμενη φάση. Και πάμε τώρα στο πιο, πώς να το πω, με το λιγότερο ενδιαφέρον. Στο λιγότερο ενδιαφέρον τη Σουηδία. Μπράβο, Ελένη. Ρε Γιάννη, βγάλε τον Μπέρκ λίγο από το μυαλό σου. Το λιγότερο ενδιαφέρον τη Σουηδία. Πολύ ωραία, Ελένη. Παιδί μου, τώρα τα υπόλοιπα ονόματα είναι Ισπανία, Κροατία, Βέλγιο. Σου εύχομαι να σε αφήνει η Μπούντου μόνη σου κάθε Κυριακή. Εσύ θα την πληρώνεις. Λοιπόν, Σουηδία, Ελβετία. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Με τη Σουηδία θα πας. Και εννοείται ότι θα πας με τη Σουηδία, δεν έχει να κάνει με την αγάπη σου για τη Σουηδία. Είναι ότι η Ελβετία δεν έχει δείξει και τίποτα το ιδιαίτερο. Όχι, δεν έχει δείξει, αλλά είναι μια ομάδα η οποία επίσης τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει ένα μέταλλο για, το δικό της, για τα δικά της κυβικά βεβαίως, αναλογικά με ναι, ναι, ναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιάξει ένα μέταλλο, είναι μια ομάδα η οποία είναι στις μεγάλες διοργανώσεις και μια ομάδα η οποία καταφέρνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να περνάει και στα νοκάουτ. Εγώ αν βγάλω λοιπόν αυτή την αγάπη μου για τη Σουηδία όπως λες, θα πω ότι δίνω πάρα πολλές πιθανότητες στα 90 λεπτά να μην είναι αρκετά σε αυτό το παιχνίδι. Μαζί σου. Και οι δυο τα πάνε καλά μπροστά, όχι πίσω, συμφωνείς? Μπεχράμι... Για την Ελβετία συμφωνώ σίγουρα, για την Σουηδία όχι τόσο, θα έλεγα ότι έχει καλή άμυνα. Ο Ντράγκβιστ είναι, ο αρχηγός είναι άμυνα, στοπέρ. Ναι. Έχεις δίκιο. Καλή είναι και επίσης η Σουηδία. Συμφωνώ ότι δεν θα κριθεί στα 90 λεπτά, αλλά με Σουηδία θα πάω ότι θα περάσει. Νομίζω και εγώ στο τέλος ότι η Σουηδία θα περάσει. Ναι. Απλά είναι ένα παιχνίδι από αυτά που λένε ότι είναι για παράταση. Και επειδή εγώ θα είχα ρισκάρει χθες και θα έλεγα ότι και τα δύο παιχνίδια τα χθεσινά μου μοιάζανε ότι μπορούν να πάνε στην παράταση. Και επειδή λοιπόν δεν ήταν παράταση σε κανένα από τα δύο τελικά. Αν είναι να πάει κάποιο θα πάει αυτό. Ναι, αν είναι να πάει κάποιο θα πάει αυτό. Ακριβώς. Και στα πέναλτι λες, δηλαδή θα φάμε και τα 120 λεπτά. Τώρα αυτό. Εντάξει. Δύσκολο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω σε καμία περίπτωση. Δεν θα είναι όμως. Δεν πρέπει να έχει έτσι σαν μουντιάλ και μία πρόκριση με πέναλτι. Θα μου πεις έχουμε και άλλες φάσεις μπροστά μας. Αλλά έτσι λίγο να χορτάσουμε παραπάνω. Είναι πιο αμφίροπα ζευγάρια. Γιατί σίγουρα όσο προχωράει το τουρνουά είναι και πιο αμφίροπα τα ζευγάρια. Ναι. Η Σουηδία λοιπόν που λογικά θα περάσει όπως λέμε εμείς οι δύο θα βρει μπροστά της τον νικητή του Κολομβία-Αγγλία. Εδώ. Χίλιοι είναι ένα τρόπο να αποκλειστούν οι Άγγλοι έχουν. Έχουν τον πιο εύκολο δρόμο μέχρι τον τελικό. Μέχρι τον ημιτελικό, άντε. Μέχρι τον ημιτελικό. Μέχρι τον ημιτελικό που εφόσον καταφέρει και στάση και θα είναι η Ισπανία. Οι Άγγλοι έχουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να αφήσουμε έξω την Κολομβία. Μια Κολομβία η οποία πραγματικά, αν μπορούσε να πει κανείς πριν το τουρνουά, πόσα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε στραβά σε μια ομάδα. Είναι στην Κολομβία. Είναι η Κολομβία και στην Κολομβία έχουν πάει όλα στραβά. Στο πρώτο παιχνίδι με το Περού δεν ήταν που χάσανε παίκτη, πέναλτι κατευθείαν με κόκκινη. Με την Ιαπωνία. Κρίμα, γιατί νομίζω Κολομβία. Ότι θα ήταν πολύ πιο άνετη αν δεν είχε συμβεί αυτό στο πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά καταφέρανε, είναι στα νοκάουτ. Ως πρώτη κιόλας, νομίζω ότι η Κολομβία μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα στους Άγγλους
Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι αυτό το τουρνουά η ευκαιρία των Άγγλων. Αλλά ναι, νομίζω ότι η Κολομβία δεν είναι εύκολο τόπο. Ξέρεις τι πιστεύω ότι μετράει πολύ? Το γεγονός ότι η Αγγλία για πρώτη φορά δεν έχει αυτό το βάρος του πρέπει. Και γι' αυτό γεμίζει τους πάντες με αισιοδοξία ότι αφού δεν πρέπει, ίσως και να τα καταφέρουμε. Ναι. Έχουν ένα Ωραία. λιγότερο άγχος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Πάντως πιστεύω ότι στο τέλος, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα βρει τον τρόπο η ομάδα του Southgate να προκριθεί. Και εφόσον τα καταφέρει, ναι, μετά πραγματικά έχει όλο το δρόμο να μπορέσει και κόντρα σε μια Ισπανία που δεν πείθει, και κόντρα πρώτα απ' όλα κόντρα Σουηδία, εφόσον περάσει. Ναι, που, και μετά την Ισπανία. Εντάξει, okay, είναι η Σουηδία. Και βεβαίως ακόμα περισσότερο μετά κόντρα σε μια Ισπανία που δεν πείθει, έχει την ευκαιρία η Αγγλία να επιστρέψει ένα τελικό μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω και θα σε ευχαριστήσω κιόλας. Πιστεύεις ότι υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι δεν είναι ωραίο Μουντιάλ? Εγώ και η Ελένη διαφωνούμε. Λέμε ότι βλέπουμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Εσύ τι λες? Βλέπουμε ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ. Ωραία, ευχαριστώ. Τα οποία έχω δει εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές σε αυτό το χρονικό σημείο οι παίκτες είναι κουρασμένοι, έχονται από γεμάτες σεζόν, βλέπουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ακόμα τα καλύτερα είναι μπροστά από αυτό το τουρνουά. Σε αυτό να προσθέσω ότι είμαι εντός εισαγωγικών χαρούμενη που τα δύο πιο στάρ ονόματα του Μουντιάλ, Μέση Ρονάλντο, είναι εκτός για να μπορέσουμε να εστιάσουμε και σε άλλους πρωταγωνιστές, γιατί είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν να μας δείξουν πράγματα. Και θα αναλωνόμασταν σε μια συζήτηση Μέση Ρονάλντο. Καλύτερα που φύγανε. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιέρωσες μια ολόκληρη ώρα από την Κυριακή σου για να μας κάνεις παρέα. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, για την ωραία συζήτηση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πήγε παρά 25, αργήσαμε, γιατί είχαμε φοβερή παρέα. Μετά έχουμε και μία έκπληξη μετά από αυτό το διάλειμμα, γιατί θα έχουμε και άλλη παρέα. Πιο ξανθιά, πιο όμορφη. Επιστρέφουμε από το διάλειμμα σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπουγάτσα με hangover. Έχουν μείνει περίπου 12 λεπτάκια. Και πάμε σε μια υπέροχη φωνή που σίγουρα σας έλειψε σήμερα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα και σε εσένα, καλημέρα και στο Γιάννη πίσω στην κονσόλα του ήχου. Δεν υπάρχει, παιδιά, ωραιότερο soundtrack, έτσι, από το καλοκαιρινές διακοπές, όντας στο αυτοκίνητο και όντας, ρε παιδί μου, για μια βουτιά στη θάλασσα, έτσι, για καλοκαιρινή κατάσταση. Κουνούσες πατουσάκια όσο το χόρευες? Κουνούσες πατουσάκια όσο το χόρευες? Όχι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Επειδή ακούγαμε και Καράσκο πριν και άκουγα τι έλεγες και με το Γιάννη το Σαμπουτζάκι. Είδες, το έβαλα το τραγούδι σου, ήξερα τι ακούς. Το έκανες λίγο εικόνα στο μυαλό σου. Άσχετα θα γυρίσει 2 ώρες, 3 πίσω και από αύριο δουλειά, αλλά το έκανες λίγο εικόνα στο μυαλό σου. Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι εγώ έτσι πήρα είναι μια μίνι άδεια, έτσι. Σου αξίζει. Ένα ρεπό, να πούμε, λίγο να τα συνδυάσω όλα, γιατί ήταν όλη η εβδομάδα απαιτητική και με το ΠΑΟΚ 4 το ραδιόφωνο και χθες, αλλά τα είπατε πάρα πολύ ωραία με τον Γιάννη και για Μουντιάλ και για όλα. Και το κάλυψες πάρα πολύ καλά το κενό, το όποιο κενό αντίθεση. Αχ, μωρέ. Το κενό σου είναι δυσαναπλήρωτο και το ξέρεις. Απλά έκανα ναι, ό,τι μπορούσα μόνη μου. Ουδείς εν αντικατάστασή σου και τα σχετικά. Λοιπόν, Ελενάκη, επειδή ξέρω ότι τον αγαπάς και έκλαψα όταν το διάβασα, Μανώλης Γρηγοράκης, δεν ήταν για πιο ψηλά στο Μουντιάλ Πορτογαλία. Η 16 ήταν το καβάνι της. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό με το καβάνι, ταβάνι και ούτω καθεξής, παίζει πάρα πολύ από χθες, λογικό και επόμενο. Και επειδή άκουγα και τι λέγατε προηγουμένως, νομίζω ότι δίκαια είχαμε προκρίσεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή δίκαια πέρασε η Ουρουγουάη, δίκαια πέρασε η... Πες το. Ουρουγουάη. Και κόλλησα. Τόσο πολύ Γαλλία. Γαλλία, μπράβο. Ξέχασες τέτοια ματσάρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μου ήρθε φλασιά χθες που δεν θυμόμασταν τον παίκτη της Ουρουγουάης, ο Κάσερες.
Γιατί είχαμε κολλήσει και οι δύο. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, είχαμε κολλήσει και οι δύο. Πώς σου φάνηκαν τα παιχνίδια χθες? Στα παιχνίδια που λέγατε πριν, προηγουμένως, νομίζω ότι αυτή η Γαλλία αξίζει να πάει πάρα πολύ, να προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει ένα εξαιρετικό υλικό. Χθες είδαμε μάτς ζωής από τον Εμπαπέ σε αυτή την ηλικία των 20 χρονών. Νομίζω ότι μόνο τα καλύτερα μας περιμένουν από αυτό, από το συγκεκριμένο παιδί. Ειδικά στο πρώτο γκολ, το σπριτ που πιάνει πίσω από τη σέντρα, αφήνοντας αποσβολωμένους τους αμυντικούς της Αργεντινής. Τα λέει όλα για το μέλλον αυτού του παιδιού. Γεννητής το 98, έτσι, και τον βλέπεις τώρα στο Μουντιάλ να κάνει τέτοιο παιχνίδι. Αυτό. Και δεν είναι μόνο Εμπαπέ, έτσι, για να τα λέμε όλα, απλά αυτός χθες έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Γαλλία έχει ένα εξαιρετικό σύνολο, μπροστά, πίσω. Η Αργεντινή χθες ήταν η σκιά του εαυτού της, γι' αυτό σας ρώτησα και για τον Μέση, γιατί καλά λέμε για τους συμπαίκτες του και για το πόσο δεν μπορούν να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα στο Μέση. Αλλά αν δείτε και χθες τον Μέση πώς κινείται, πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση γιατί περιμένεις πολλά περισσότερα από τον συγκεκριμένο. Τα έχεις δει με την Μπαρτσελόνα, τα έχεις δει, ξέρεις τι αξίζει, ξέρεις τι μπορεί να προσφέρει, αλλά με την Αργεντινή δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και ξαφνικά, αλλά από την άλλη λες ότι είναι και άξια της μοίρας αυτή η Αργεντινή, έτσι, γιατί έχει έναν Ικάρδι να κάνει διακοπές και να είναι εκτός αποστολής, έχει στον Ντιμπάλα να μην σημειώνει λεπτό συμμετοχής σε αυτό το Μουντιάλ, έχει τον Ιγκουαΐν να μπαίνει στο 80. Δηλαδή όπως τρώνε κοιμάς είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και η Αργεντινή ήταν άξια της μοίρας της, όσο και αν έχει συμπάθειες, όσο και αν κάποιοι είναι φανατικοί, όσο και αν κάποιοι περίμεναν πολλά περισσότερα από την Αργεντινή. Η Αργεντινή βρέθηκε απέναντι στην Γαλλία, δεν ήταν η Νιγηρία, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή και άξια πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Άκου τώρα τι διαβάζουμε. Ναι. Δεν παραιτείται ο Σαμπάολη. Ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Αλμπισελέστε και πλέον το λόγο για το μέλλον του έχει η Ομοσπονδία. Τη στιγμή που έχει ήδη ανακοινώσει ότι σταματάει ο Μπίλια και ο Μασεράνο. Κομική φιγούρα με την έννοια ότι αν ένας άνθρωπος από την Αργεντινή, από το σύνολο της Αργεντινής, είδε την εικόνα του να τσαλακώνεται τόσο πολύ και τόσο πολύ αρνητικά, είναι ο Σαμπάολη, έτσι. Ναι. Είναι ο Σαμπάολη με τις αντιδράσεις του, είναι ο Σαμπάολη με το βίντεο που δείχνει να ρωτά τον Μέση ποιο να ρίξει μέσα στο γήπεδο, είναι ο Σαμπάολη που πήγε για προπόνηση ενώ είχε αλλάξει η ώρα προπόνησης, είναι ο Σαμπάολη με την ενδεκάδα που ενδεχομένως παρέπταξε. Τέλος πάντων, ο Σαμπάολη που είχε την ευθύνη για την εικόνα αυτής της Αργεντινής, είναι ο Σαμπάολη ο οποίος ευθύνεται για τις επιλογές παικτών που είδαμε και δεν είδαμε. Γενικώς ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε βαθιά ρηγμένος από το Μουντιάλ της Ρωσίας, σίγουρα είναι ο Σαμπάολη. Πολλά μπορούμε να πούμε για τον Μέση, πολλά μπορούμε να πούμε για την εικόνα της Αργεντινής, αλλά πολλά περισσότερα και σαφώς αρνητικά αφορούν τον συγκεκριμένο τεχνικό. Πάμε λίγο και στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε να δούμε. Μια σφιχτή ομάδα, τρομερά τακτική, προσέχοντας το τακτικό της κομμάτι, να μην ανοιχτεί, να μην ρισκάρει. Μια ομάδα η οποία δεν πρόσφερε θέαμα και ποδόσφαιρο, ήταν πάρα πολύ προσεκτική και βρήκε απέναντι της βεβαίως μια Ουρουγουάη. Έλεγε πριν ο Γιάννης ότι πότε είναι ο Σουάρες, πότε είναι ο Καβάνη. Δηλαδή πάντα ένας από τους δύο θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Χθες το έκανε ο Καβάνη, αλλά και πίσω γίνεται εξαιρετική δουλειά. Γοδίν, τι να λέμε, νομίζω ότι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο το έχει η Ουρουγουάη. Αυτό ακριβώς. Υπήρχαν ελάχιστες στιγμές που έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους και έδωσαν χώρο, έκαναν έτσι αβίαστα λάθη τα οποία μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Πορτογαλία. Όταν ο Κριστιάνο δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα. Και στο τέλος βλέπεις έναν Κριστιάνο τρομερά εγωπαθή και εγωκεντρικό. Εσύ έκανε τα κουνάκια. Που προσπαθεί να περάσει όλη την ομάδα και να κάνει ένα τελείωμα. Εντάξει, αυτός είναι ο Κριστιάνο, έτσι, αυτά περίμενε να δεις. Ήθελα να δω περισσότερο Κουαρέσμα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ αργά τον έβαλε ο Σάντος στο παιχνίδι. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, και στο ματς το απογευματινό και στο βραδινό, πέρασε η ομάδα που έδειξε καλύτερα πράγματα, η ομάδα που το άξιζε
και οι δύο πρωταγωνιστές που πήραν την ομάδα στις πλάτες τους. Στην μία μια περίπτωση ο Εμπαπέ και στην άλλη ο Καβάνη. Έτσι και οι δύο αυτές ομάδες άξιζαν να περάσουν. Η Αργεντινή είχε Ταβάνη και Καβάνη, έτσι. Και τόσο που προχώρησε, για μένα πολύ ήταν. Η Αργεντινή πρέπει να τα ξαναφτιάξει όλα από την αρχή, να κάνει ένα restart. Η Πορτογαλία θα πρέπει να φρεσκάρει το υλικό της ενδεχομένως, γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν σου προκαλούσε κάποια έκπληξη. Ήξερες τι να περιμένεις μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι η ομάδα Σάντος αυτό το πράγμα, για μένα. Εμείς που ξέρουμε τον Φερνάντο Σάντος δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Και τον αγαπάμε, έτσι, δεν το συζητώ. Έχει συμπάθειες πολλές ο Πορτογάλος στη χώρα μας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλει και άλλα νέα στοιχεία στο παιχνίδι της. Υπάρχει σημερινό δημοσίευμα στην Ιταλία που φέρνει τον Ρονάλντο κοντά στη Γιουβέντους. Κοντά στη Γιουβέντους. Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα. Ναι. Κοίταξε, από τη στιγμή που ο ίδιος άνοιξε την πόρτα της Ρεάλ μετά τον τελικό του Champions League, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ ο Ρονάλντο και τα διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Δηλαδή, περιμένω σίγουρα ότι θα ακουστεί για Παρί, θα ακουστεί για United, τώρα με εκπλήσει αυτό με Juventus, αλλά θεωρώ ότι το καλοκαίρι για τον Ρονάλντο σε επίπεδο μεταγραφικών τιμών και σενάριων θα είναι γεμάτο και ιδιαίτερα καυτό. Νομίζω ότι όσο πιο ιντριγκαδόρικο είναι το project που θα του προσφέρουν, εκεί θα καταλήξει. Κοίτα, όταν βγαίνει ο ίδιος και λέει δεν είμαι ευτυχισμένος πια και πρέπει να δω το μέλλον μου, ξεκάθαρα έχει ανοίξει το γαϊτανάκι των δημοσιευμάτων, έτσι. Τι ωραίο τίτλο που έβαλες. Ορίστε. Ωραίο τίτλο έβαλες, το γαϊτανάκι. Ναι. Αυτός είναι ναι. Ο Ρονάλντο. Στον τελικό της Champions League κατάφερε να κάνει όλο τον κόσμο να στραφεί πάνω του, να ασχοληθεί με τον Ρονάλντο, όχι για τα όσα πέτυχε, γιατί είχαμε άλλο πρωταγωνιστή μέσα στο γήπεδο, έτσι είχαμε τον Μπέιλι στον τελικό, όχι για τα όσα πέτυχε μέσα στο γήπεδο, αλλά για το μέλλον του. Έριξε μία ατάκα στο τέλος και αυτός και ο Μπέιλι, αλλά σαφώς το ενδιαφέρον για τον Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο και να στρέψει όλο το ενδιαφέρον πάνω του. Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά παιχνίδια. Ορίστε. Πες, αγάπη μου, πες. Τίποτα, να δώσουμε λίγο την κίνηση για Χαλκιδική, γιατί γι' αυτό βγήκα, αλλά παιδιά μας έχει συνεπάρει τόσο το Μουντιάλ, που όσο να είναι, γι' αυτό συζητάμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση, δηλαδή πριν από μισή ώρα με 45 λεπτά εκεί στην έξοδο για Χαλκιδική προς κόσμος, έχει μεγάλες ουρές, πηγαίνουμε σημειωτών, η αλήθεια είναι, πολύ αργότερα ανοίγει ο δρόμος και προχωράς κανονικά, αλλά όσοι ξεκινήσατε εκεί είστε στο δρόμο για Χαλκιδική, οπλιστείτε με υπομονή, σιγά σιγά μέχρι να ανοίξει ο δρόμος λίγο παρακάτω. Πρώτο ή δεύτερο πόδι καρδία, κατευθύνεστε? Ορίστε. Στο πρώτο ή στο δεύτερο πόδι κατευθύνεστε? Θα δούμε. Δεν έχει κίνηση. Όπου δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι το πιο ωραίο χωρίς πρόγραμμα. Την Κυριακή δεν υπάρχει πρόγραμμα. Θέλουμε να πάμε εκεί, εκτός και αν ξεκινήσει 7-8 η ώρα το πρωί. Ναι. Και έχεις ένα πλάνο στο μυαλό σου. Αυτό ακριβώς. Είμαστε μας βγάλει. Μια ώρα στο δρόμο ακόμη. Ναι, μισή ώρα έχουμε συμπληρώσει το δρόμο, γι' αυτό λέτε ότι έχει κάποια κίνηση. Κοίταξε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τις Κυριακές. Δεν το έχει, ξέρουμε, τι να κάνουμε, γεια. Το έχουμε βέβαια, αλλά εμείς που είμαστε περιορισμένοι και ξεκλέβουμε μια Κυριακή που στάναμε σήμερα, θα το υποστούμε κι αυτό. Αξίζει να κάνεις την υπομονή σου. Σήμερα με τριτάρει πάρα πολύ το παιχνίδι του βραδινό, έτσι. Κροατία. Γιατί πήγε και 12 για να το κλείσουμε, ναι. Και είμαι μαζί σου αυτό που είπες για την Κροατία. Την αγαπάω. Μαζί και όπου βγει. Είναι αυτό που λες ότι πάμε για το θαύμα, γιατί δεν είναι στα τεράστια εθνικές ομάδες σαν όνομα. Αλλά λες ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Κοίτα να σου πω κάτι. Είδαμε και τα μεγαφύρα, είδαμε και τη Γερμανία, είδαμε και την Αργεντινή και η Βραζιλία που ξέρεις εγώ είμαι Μπραζίλ. Φαν και υποστηρίζω. Μέχρι στιγμής έχει φτιάξει ένα κοινικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει προσφέρει θέαμα και ότι σε πείθει πάρα πολύ σαν ομάδα, αλλά τουλάχιστον αυτό που ήθελα το πήρε. Ναι. Τώρα βεβαίως ξεκινάνε τα δύσκολα και θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο των ομάδων, αλλά η Κροατία έχει μέχρι στιγμής παρουσιάσει ένα άκρος ελκυστικό πρόσωπο με ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστές και ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά και να πάρουν την ομάδα πάνω. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Μέση της Αργεντινής, κάτι το οποίο δεν έκανε η Γερμανία. Ομάδες που νωρίς μας αποχαιρέτησαν, έτσι. Ναι. Και στο Ισπανία-Ρωσία, νομίζω ότι βάζει φρένο επιτέλους κάποιος στη Ρωσία. Νομίζω ότι
Κοβέσπινα όσο προχώρησε, καλώς προχώρησε. Η Ισπανία σήμερα δύσκολα μεν, αλλά θα το πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Μάλιστα. Αύριο παίζει η αγαπημένη σου Βραζιλία. Και η Ρωσία είναι σε αυτές τις ομάδες που νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να ανανεώσει το υλικό της. Έχει βάλει νέα στοιχεία, όπως είναι κάποιοι παίκτες, ο Γκολόβιν, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι που έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσελκύσουν ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά και η Ρωσία μου βγάζει την εικόνα μιας γυρασμένης ομάδας. Έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας και θα πρέπει έτσι λίγο να το κοιτάξει. Αλλά ποντάρω σε Ισπανία σίγουρα, δηλαδή αν μία από τις δύο προκριθήπησα. Όχι, σε χάσαμε λίγο. Έχει εύκολο έργο, έτσι. Σε είναι χάνουμε, δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα τώρα. Μας ακούς? Ακούς, Ελενάκη? Μας ακούτε? Λίγο σε χάσαμε κάπου. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πήγε 12, ακολουθεί ο κύριος Γιώργος, ο αγαπημένος μας, ένας απλός παρατηρητής, θα σας κρατήσει παρέα. Ελένη Μπούντου από το τηλέφωνο, που πάει λοιπόν, η Χαλκιδική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είσαι καλά και εσύ. Με Χανκόβερ το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10. Στη θέση μας κανονικά και καλά να περάσεις. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και την Ελένη Μπούντου που μας έδωσε και τις πληροφορίες από το δρόμο, έτσι, γιατί όλα τα έχει αυτή η εκπομπή. Ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής, θα σας κρατήσει τις επόμενες ώρες παρέ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονικά Ελένη Μπούντου, Ελένη Πούλου πίσω από τα μικρόφωνα, Μπουγάτσα με Hangover. Καλά να περνάτε, προσοχή στο δρόμο, υπομονή και τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!